σήμερα. Ήθελε, είχε φτιάξει μια πολύ ωραία πιατέλα να σας δείξει. Δεν υπάρχει πιατέλα. Ό,τι απέμεινε. Και δεν έχει πλησιάσει κανείς, ε. Παίρνω όλο το βάρος επάνω μου. Εγώ το φάγα. Μέχρι και αυτός ο γλυκούλης μου, μια πυρουνιά, ήσαι να δοκιμάσει. Λέει, ωραίο είναι το φαΐ μου. Δεν μπέτζεται το φαΐ του σήμερα. Πάμε να το κάνουμε μαζί για να το κάνουμε πραγματικά στο σπίτι μας. Μου είπε, συνταγή δεκάλεπτο. Ελένη, ξεκούρα στο φαγητό. Εν τω μεταξύ, η νοστιμιά του είναι, λες και μέσα στην κουζίνα έχεις ασχοληθεί. Εσύ και η βοηθή σου. Αριστούργημα. Πάμε να το κάνουμε. Λοιπόν, σας υπόσχομαι ότι όντως είναι συνταγή δεκάλεπτου. Μόλις έριξα τα μακαρόνια και έβαλα μέσα στην κατσαρόλα μου με λίγο λάδι τις. Λοιπόν, τις γυαλιστερές. Τι βάζεις, δεν βάζεις τίποτα άλλο. Μέσα δεν βάζεις τώρα το ούζο, δεν βάζεις τίποτα. Μόνο λίγο επειδή λάδι. Επειδή είχα γυαλιστερές αντί για πιο μικρά. Τις αχιβαδούλες. Τις αχιβάδες. Τις έβαλα πρώτες χωρίς ασκόρδο. Για να πάρουν ένα μαγείρεμα πριν βάλω τα μύδια. Και πάμε να δείξουμε την καρτέλα για να καταλάβει ο κόσμος τι κάνουμε. Ναι. Λοιπόν, για να κάνουμε τη μακαρονάδα των θαλασσινών με σάλτσα από ούζο και ντομάτα, για τη μακαρονάδα χρειαστούμε 2 κουταλιές σούπας ελαιόλαδο, 2 σκελίδες σκόρδο ψιλοκομμένες, 1 κουταλιά του γλυκού μπούκοβο, 450 γραμμάρια μύδια, σήμερα 450 γραμμάρια γυαλιστερές, 450 γραμμάρια γαρίδες καθαρισμένες, 80 ml ούζο. Λοιπόν, όπως δείχνω, εδώ έχω βάλει τα μακαρόνια. Έχουμε βάλει τις γυαλιστερές. Άνοιξαν καθόλου? Όχι ακόμα. Από το 8 το βάζω τώρα στο 6. Ρίχνω μέσα τα μύδια. Και ρίχνω τα μύδια αντί για το σκόρδο για να πέσει η θερμοκρασία του λαδιού. Αλλιώς το σκόρδο θα γίνει μαύρο. Και τώρα λοιπόν που έχει πέσει η θερμοκρασία του λαδιού. Βάλε, βάλε και τα άλλα. Μην κάνεις οικονομία, παιδί μου. Ρίχτα όλα μέσα. Λοιπόν, Βασίλη, ωραίο τραγούδι. Βάζουμε το σκόρδο, ανακατεύουμε. Και για να ανοίξουν τα θαλασσινά, πρέπει να γίνει με κάποιο τρόπο ένας ατμός. Εμείς τώρα βάζουμε ούζο, θα μπορούσαμε να το κάνουμε και με λευκό κρασί αν θέλουμε. Καλά, με το ούζο άλλη γεύση, παιδιά. Αλλά τώρα, άλλη γεύση. Με βλακίες, τώρα μυρίζει, το ούζο μυρίζει έχει Ελλάδα. Φτάσει ήδη θάλασσα. Είσαι σκεπάζω, μέσα στο νερό. Σκεπάζω και του δίνω 2 λεπτάκια. Και μέχρι να περάσουν τα 2 αυτά λεπτάκια θα σας δείξω πώς κάναμε τη σάλτσα ντομάτας. Πάμε να δούμε την καρτέλα, παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, για τη σάλτσα ντομάτας θα χρειαστούμε. Την έχουμε ξανακάνει, αν θυμάστε καλά. Μια κουταλιά της σούπας ελαιόλαδο βάλαμε. 1/4 της σκούπας κρεμμύδι ψιλοκομμένο. 2 σκελίδες σκόρδο ψιλοκομμένες και αυτές. 1/4 του κουταλιού κουτάλι γλυκού μπούκοβο. 800 γραμμάρια κονσέρβα ντομάτα ολόκληρη και αποφλοιωμένη. 2 κλονάρια θυμάρι. Μισό κουταλάκι του γλυκού αλάτι. Λοιπόν, τι κάναμε. Σοτάραμε, δεν σας το δείχνω, όλοι ξέρετε να κάνετε μια σάλτσα ντομάτας. Σοτάραμε μέσα στο ελαιόλαδο το σκόρδο και το κρεμμύδι, πήρε πολύ ωραίο χρώμα. Κάποιος μου γκρίζει, δεν το μοιράζεται, δεν το μοιράζεται σήμερα. Πραγματικά πήρα την πιατέλα όλη μπροστά μου. Του λέω μην βάλεις πιάτο, είναι δικό μου το φαΐ, αυτό δεν μπορώ. Άντε ρε, που σ' αγαπάω, έλα μέσα. Άντε, να τη μοιραστώ με σένα, άντε. Πες με και λιγούρι. Αυτό είναι για την Ελενίτσα μας. Δεν βρίσκεται ότι είναι μια μικρή υπερβολή. Αυτό να αυτό ξέρεις είναι ότι ήταν από την Ελενίτσα ένα μας. Πακέτο μακαρόνια. Ωραία. Εγώ να πάρω αυτό το πακέτο. Μην το πάρεις και το. Α, εντάξει, πάει. Δηλαδή. Πάει, δεν υπάρχει. Η γεύση του δεν υπάρχει. Δώσε μου ένα πιατάκι να πας όντως σκύλο στη γωνία. Και να ξέρω εγώ που είναι τα πιατάκια σε αυτή την κουζίνα που το μόνο που χάνω κάθε φορά. Το σκύλο που τρώω παγιές. Έλα. Μπράβο, ρε Ελένη, και βαθύ, ευχαριστώ. Βαθύ, για να το ευχαριστηθείς, να βάλεις τα οστρακάκια σου. Τα οστρακάκια μου, τη γαριδούλα. Λοιπόν, έχουν ανοίξει τα μύδια. Οκ. Okay. Οι γυαλιστερές όπου να είναι ανοίγουνε. Δεν υπάρχει το ουζάκι μέσα. Και τώρα τι κάνω, τώρα θα βάλω μέσα τις γαρίδες. Τι είναι. Και θα βάλω και τον μπούκοβο. Πείτε μου και εμένα. Λοιπόν, εδώ πέρα είμαστε έτοιμοι, δεν χρειάζεται να κάνω τίποτα άλλο. Και θα σας δείξω ένα εστιατορικό κόλπο για να δώσετε τρελή γεύση στις μακαρονάδες στις οποίες χρησιμοποιείτε γαρίδες. Όπως είδατε, οι γαρίδες δεν είναι κατεψυγμένες, ήταν ολόκληρες με ουρά και με κεφάλι. Εγώ λοιπόν τι έκανα, πήρα αυτό εδώ πέρα το μικρό το κατσαρολάκι με μία κουταλιά της σούπας ελαιόλαδο, τη σόταρα,
και έσβησα με το ούζο. Μπράβο. Αυτές λοιπόν οι γαρίδες έχουν βγάλει ένα τέλειο πορτοκαλί ζουμάκι εδώ, το οποίο δίνει στη μακαρονάδα μου την απίστευτη τη γεύση. Θα νομίζετε ότι τρώτε σε εστιατόριο. Πάρε, είναι, πάρ' το έτσι, πάρε με τέτοιο μέσα να έχει λίγη σάλτσα. Αυτό λοιπόν το ζουμάκι θα το βάλω μέσα στη σάλτσα με την ντομάτα που κάναμε. Το περνάω μέσα από μία σίτα για να μην φάμε τις κεραίες και τα ποδαράκια. Άρα λες ότι καλό είναι τα γαριδάκια αν θέλουμε να τα κάνουμε ξέχωρα σε ένα μικρό κατσαρολάκι και το προσθέτουμε μετά μέσα, έτσι. Μόνο το ζουμάκι, μόνο το ζουμάκι. Μόνο το ζουμάκι. Μόνο το ζουμάκι. Μισό λεπτό, κοιτάξτε, τη φάμε τη γαρίδα. Ρε Ελένη. Ρε Τζόρτζ, ρε Τζόρτζ, τρώω το ζουμάκι. Έχω χάσει και μερικά. Η γαρίδα είναι εδώ και μαγειρεύεται. Ναι. Και είπα στον κόσμο που μας ακούει ναι. ότι πήραμε τα κεφάλια και τις ούρες. Α, συγγνώμη, αντί... τώρα το άκουσα. Γι' αυτό λέω δεν τα φάμε. Συγγνώμη, έχεις δίκιο, με συγχωρείς. Τι να κάνουμε, έχεις συνεπάρει γεύση, ρε, εσύ. Και αντί λοιπόν αυτά εδώ να πάνε στις γάτες της γειτονιάς ή στα σκουπίδια. Όχι, να μην πάνε. Τα... Καλά, και έτσι τα τρώνε οι γάτες, να ξέρεις. Ε. Και μαγειρεμένα δεν λένε, όχι. Δεν πάνε σκουπίδια, τίποτα δεν πάει σκουπίδια. Τίποτα. Λοιπόν, οπότε εγώ τώρα τις πιέζω με την κουτάλα μέσα από τη σίτα τι, για να φύγει. Για να φύγει όλο το ζουμάκι και να μπει μέσα στη σάλτσα. Τι να σου πω τώρα. Εγώ έφαγα καλά σήμερα. Είμαι χαρούμενη. Τώρα μπορώ να σας κάνω κι άλλες 3 ώρες εκπομπή. Έχω πάρει ενέργεια τρομερή. Λοιπόν. Εσείς δεν φάγατε, είναι αλήθεια. Μήπως από το δεύτερο μέρος προλάβετε κάτι της. Δεν ξέρω. Εύχομαι. Πόση ώρα έχει περάσει μέχρι τώρα, ούτε 6 λεπτά. Τα μακαρόνια είναι έτοιμα. Ναι. Βάζουμε τα μακαρόνια κατευθείαν μέσα. Τη σάλτσα πότε θα τη βάλεις. Περίμενε, τώρα τα μακαρόνια δεν έχουν βράσει τελείως. Ναι, εννοείται. Άρα, φέρ' το κοντά. Άρα, το ζουμί που έχουν βγάλει εδώ πέρα τα όστρακα, θα το ρουφήξει το μακαρόνι και θα έχει έξτρα γεύση. Οπότε τώρα τα αφήνουμε ακόμα αυτό να βράζει. Δεν χαμηλώνουμε τη φωτιά στην κατσαρόλα. Αχ, πορτοκάλι. Μου μίλησε πορτοκάλι. Πορτοκάλι. Εδώ στα σκουπίδια μου μύρισε πορτοκάλι. Κάποιος άνοιξε πορτοκάλι πριν. Από τη μύτη αυτή που έχω. Χριστέ μου, αυτή η μύτη μου που δεν με αφήνει να ησυχάσω. Τι θα κάνω. Ναι. Είναι πάνω, πάνω νοικιασμένο. Α, πάνω. Α, συγγνώμη, παιδί μου. Εδώ. Παιδιά, θα τις κάνω μακαρόνια κάθε μέρα. Πεθαίνω για αυτό το φαΐ. Δεν υπάρχει για μένα πιο συγκλινιστική γεύση από το μακαρόνι. Τέλος, με όλους τους πιθανούς τρόπους. Λοιπόν, το δεκάλεπτο σχεδόν τελειώνει. Το βάζουμε όλο μέσα. Ρίχτω και το υπόλοιπο. Περίμενε. Παίρνουμε λίγο ζουμάκι από τα μακαρόνια που έχει το άμυλο και θα μας βοηθήσει να ζέσει, να δέσει η σάλτσα. Περίμενε. Χάσουμε το καλύτερο. Και επειδή τα μακαρόνια δεν είναι βρασμένα να έχουν γίνει χυλός, μπορούμε να τα ανακατεύσουμε άγρια. Δεν θα σπάσουνε. Άγρια. Άγρια. Οι 50 αποχρώσεις του γκρι στην κουζίνα σας. Άγρια. Έλα. Ανακάτεψε να φάμε. Λοιπόν, μαϊντανό. Όχι εγώ, Παναγία μου, άλλο μια πιατέλα έφαγα. Ανακατεύουμε έτσι, πολύ καλά. Γιατί στο σπίτι είμαστε και την οικογένεια μαγειρεύουμε. Φοράμε ποδιά, άρα δεν θα λερωθούμε. Και είμαστε έτοιμοι να σερβίρουμε. Πάμε να πάρουμε μια μεγάλη πιατέλα. Έτσι δοκίμασε και πριν να πάρει μια μεγάλη πιατέλα. Αλλά. Πού να ξέρε. Είναι λίγο λιγότερο κόκκινη από ό,τι τα προηγούμενα που έφαγα. Ναι, γιατί μου πήρες όλη τη σάλτσα, Ελένη. Εγώ την πήρα τη σάλτσα. Εγώ δεν πήγα στη σάλτσα. Εγώ εδώ κάθε που μ' άφησες. Το πρώτο είναι τέλειο, το δεύτερο. Όχι, τέλειο είναι από γεύση, αλλά ήθελα λίγη σαλτσούλα ακόμα. Να σου πω την αλήθεια, εγώ αυτά με τα θαλασσινά δεν τα τρώω με κόκκινη σάλτσα. Αλλά το δικό σου πραγματικά με έστειλε. Είναι αριστούργημα. Και ναι, θα το φάμε και με κόκκινη σάλτσα. Γιατί άμα είναι ωραίο το φαΐ. Το κάνουμε και χωρίς σάλτσα την επόμενη φορά. Λοιπόν, συγχαρητήρια. Λοιπόν, ομάδα. Ελάτε να φάμε. Συγχαρητήρια. Ελάτε πραγματικά να φάτε εσείς, να πάμε να δουλέψουμε εμείς. Να ρωτήσω κάτι. Έλα μου. Αυτή την εβδομάδα που θα σε ευχαριστηθώ έτσι λίγο παραπάνω. Μία ακόμα μέρα, αύριο είμαι. Δεν θυμάμαι τι φτιάχνω όμως. Αποκλείεται. Είσαι κι άλλη μία μέρα. Όχι, την επόμενη μάλλον μία μέρα. Φαγάκι, θα φάμε. Παταξίδι. Πού πάλι φεύγεις. Γιατί πουλάκι μου φεύγεις συνέχεια. Θέλω να ανακαλύψω καινούργια πράγματα.
Τώρα που πήρα φορά, δεν μπορώ να σταματήσω. Καλά, πού θα πας αυτή τη φορά? Λέω να πάω πάλι Μπαχρέιν γιατί έχει μια έκθεση φαγητού. Θες να μου πεις, παιδί μου, εκεί πέρα πάω. Είναι τόσο ωραία. Μήπως το δω κι εγώ αυτό το μέρος, γιατί σε ακούω συνέχεια και με μεστατώνεις. Βλέπω και τις φωτογραφίες ωραίες που ανεβάζεις. Πάμε μαζί την επόμενη φορά. Τι μέθα επόμενη φορά? Ναι, αρκεί να μην δουλεύουμε, γιατί εσύ φεύγεις μεσοβδόμαδα. Εγώ τι να πω, πάω ένα Μπαχρέιν και έρχομαι. Πάμε Παρασκευή σε αυτό το Κυριακή. Βάλτε την Ελιάνα να κάνει τόσο κοντά, την Παρασκευή. Είναι 2-3 ώρες. Μόνο. 25 πιο κοντά και από Παρίσι. Θα πάμε στην παραλία με τα μαγιό μας. Θα σε πάρω τηλέφωνο να μου πεις τα θέματα και αυτά. Λοιπόν, αποσύρωμαι, περνάω από την απέναντι πλευρά. Πραγματικά, special φαΐ σήμερα. Συγχαρητήρια και μην το χάσετε. Φτιάξτε το. Εσύ θα προλάβεις να φας, αγαπούλα μου. Ναι, στο σκηνοθέτη όμως δώσ' του, γιατί είναι ερωτική συνταγή αυτή, θαλασσινά και τέτοια, καταλαβαίνεις.